Καλό τον πατέρα Άνθιμο. Τι χαρά που μας έδωσες που ήρθες να μας ευλογήσεις το ιερό μας τάγμα. Από σένα θέλουμε τώρα να μας πεις και εγώ πρώτος και οι πατέρες και τα παιδιά και αυτά που είναι εδώ και σπουδάζουμε και αυτά που είναι στην Αθήνα οι φοιτητές και σπουδάζουμε, σε όλους μας θέλω να μας δώσεις την ευχή σου. Ευλογημένοι είστε, Παραπατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος, πώς δύναμε εγώ να ευχηθώ εις τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και αγαπητό μου Άγιον Πατελεήμον, πώς δύναμε. Έχουμε όμως στον ύψον Θεό να ξηρωθώ ακόμα και άλλα τόσα να ειδώ και άλλα τόσα να ακούσω όσα σήμερα η ευλογημένη καρδιά σας ομίλησε. Πότε θα τα δω εγώ αυτά? Δύναμε ποτέ να τα ακούσω από όσα χρόνια είσαι άνθρωπος αυτό? Ιδού για μια στιγμή έκουσα όλα τα οποία επιθυμούσα να ακούσω. Και ευχαριστώ τον Θεό και το Μέγα Έλεος να έρθει σε μένα για την ευχό σας και το Μέγα Έλεος να ξαπλώσει μέσα στην καρδιά μου να μην χαθώ εις το γύρα μου. Τώρα, Πατέρ Άνθιμε, έχεις μία αδελφότητα. Εκεί εσύ εκοπίασες, εμόχθησες, εδέχτηκες καταιγισμούς συκοφαντιών, ύβρεων, αντεγκλήσεων, διάφορα εμπόδια, βράχους ολόκληρους, η θέληση να κινήσει εις το δρόμο σου ο Σατανάς. Ο Θεός σε σκέπασε, όπως σκεπάζει πάντοτε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Τώρα, γύρω σου είναι μία αδελφότης ευλαβών γυναικών, αφοσιωμένων εις τον Θεό, οι οποίες σε αυτά μάλιστα τα τρομερά ηθικά κρίσης που περνάει η κοινωνία μας, προσεύχονται διαρκώς και με το παράδειγμά τους διδάσκουν όλους όσοι θα περάσουν από το μοναστήρι αυτό. Λοιπόν, στην ευκαιρία αυτή που είστε κοντά μας, θέλω εις την αδελφότητά σου να δώσεις την ευχή σου και τις πατρικές σου συμβουλές. Ανθρωπίμεθα, θέλω να μένει η συμβουλή σου αυτή για πάντα, ώστε όταν ο Θεός θελήσει να μας καλέσει, εκείνοι που θα μας διαδεχθούν θα πηγαίνουν το μαγνητόφωνο στο μοναστήρι και θα τους λένε: ελάτε να ακούσετε τον Πάτερ Άνθιμο να σας μιλήσει. Αυτό ζητώ από σένα τώρα. Σεβασμιότατε, πολλά βιβλία έχουν γραμμένα συμβουλά μου. Απ' εδώ, ο Πάτερ Παντελεήμον τα ξέρει. Και ευχές και ευλογίες δεν έπαψα τόσα χρόνια. Θα είναι 27 χρόνια. Και ο πόθος μου, η αγάπη μου, η προθυμία μου και ο αγώνας μου είναι δια να τους αφήσω κληρονομιά μια ταπεινή ευχή. Και δεν πάω να όσα χρόνια έζησα να μου δώσουν και αυτές την ευχή τους. Αλλά δεν θέλω άλλο παρά να μου δοθεί ευχή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Αγίου Παντελεήμονος, να την έχω και εγώ στο δρόμο μου προπήγιο, στον αγώνα μου ευχητήριο, στην προσευχή μου χαρά και τόπο αγαλιαστικό να απολαύσω.
Γέννη το Πάτερο. Αμήν. Εγώ από βάθης ψυχής μου θα σου εύχομαι πάντοτε να καμαρώσεις πολύ καιρό, πολλά χρόνια, το έργο σου αυτό και να σε αξιώσει να αφήσεις τέτοιους βράχους θεμέλια ηθικά εις την αδελφότητα, ώστε να μην είναι δυνατόν καμιά κατηγής που δεν θα αλείψουν, ο Σατανάς δεν έχει άλλη δουλειά, να μην είναι δυνατόν να κλονίσει τα θεμέλια αυτά, παρά με την ευχή σου, την ευχή μου και τους πόθους της Αγίας μας Εκκλησίας να εξακολουθούν εις τον αιώνα να αποτελούν αυτό τον πύργο, τον απόφυτο απέναντι των επιθέσεων του Σατανά και να είναι ένας ήλιος να λάμπει παντού και να διδάσκει και να φωτίζει με το παράδειγμα τους προπαντών, με το φόβο Θεού, με την ευλάβεια, με την τιμιότητα της εργασίας των και με τη σύνεση της ζωής των κρατών. Αμήν. Τώρα θέλω να μου ψάξεις κάτι και εσύ να σε θυμάμαι. Έλα, ψάλε μου ό,τι θέλεις. Το απολυτήριο. Σαν πίσιδε δάξα μεγας κρυφίσετε εσέγα πρέπει Πάτερ τα του Ευαγγελίου εστέγασας απόρους και δυστυχείς αδερφούς του Κυρίου σου και δια τούτο η Κύριος μία φωνή επαξίως μακαρίζησε. Ευχαριστώ πολύ, Πάντερ Άνθιμερ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ακούσω τώρα το απολυτήριο της Παναγίας, της προστάτητός σου, της βοηθείας που τόσες φορές έχουμε συμπροσευχηθεί μαζί. Έλα και αυτό από το στόμα σου. Έλα, θυμούμε. Τα απολυτήριο θυμάσαι. Παναγία Δεσποίνα και προστασία του κόσμου Αγγελία Αρχαγγελή Απόστολων δώδεκα Θεού Συλλεπή του Χριστού γνώρομε ηρωνήμα πάντοτε. Αμήν, αμήν.